Θα συνεχίσουμε σήμερα την παρουσίαση του Κέντρου Μέριμνας ΑΜΕΑ του Δήμου Βέρειας. Ονομάζομαι Δαμιανίδου Μελίνα, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Μέριμνας ΑΜΕΑ του Δήμου Βέρειας και εθελόντρια διευθύντρια στο κέντρο. Στο κέντρο εργάζονται 5 άτομα. Έχουμε την κυρία της μαγειρικής, την κυρία στη διακόσμηση και τις κατασκευές, ζωγράφο και γυμνάστρια, η οποία κάνει και το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, 3 φορές την εβδομάδα έχουμε και μάθημα εργοθεραπείας. Η φιλοσοφία της δημιουργίας της Μέριμνας δεν αφορά τίποτα που να έχει σχέση με ίδρυμα, άσυλο ή σχολείο. Είναι, ας πούμε, η συνέχεια της διαβίωσής του στο προσωπικό σπίτι το κάθε παιδί, στο προσωπικό του χώρο. Γι' αυτό και τα παιδιά όταν έρχονται το πρωί θα βγάλουν τα παπούτσια τους, θα βάλουν τις παντόφλες τους για να έχουν το συνέστημα του ότι είμαι στο σπίτι μου και φροντίζω το χώρο μου όπως και στο σπίτι μου. Η φιλοδοξία της Μέριμνας είναι και το τελευταίο παιδί που οι γονείς ίσως έχουν αποφασίσει να μην το βγάλουν από τα στενά πλαίσια του σπιτιού του, ακόμα και αυτό το τελευταίο παιδί να το κερδίσει, να το φέρει στην αγκαλιά της και να μπορεί το παιδί ισότιμα να συμμετέχει όχι μόνο στα εργαστήρια που υπάρχουν μέσα στη Μέριμνα, αλλά να συμμετέχει σε κάθε φυσιολογική δραστηριότητα της ζωής ενός πολίτη στην πόλη την οποία ζει και κινείται. Να συμμετέχει δηλαδή στον αθλητισμό σε όλες τις εκδηλώσεις της πόλης, να συμμετέχει στον πολιτισμό. Οργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οργανώνουμε με αφορμή την 3η του Δεκέμβρη, την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, τις οποίες πολλές φορές πηγαίνουμε και εκτός Βερίας. Ας πούμε, μια χρονιά την παράστασή μας τη μεταφέραμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο του Πειραιά. Οργανώνουμε πολύ ωραίες εκδρομές. Οργανώνουμε αθλητικές εκδηλώσεις. Τον χρόνο που μας πέρασε οργανώθηκε ένα πρωτάθλημα bowling για ΑΜΕΑ στην πόλη μας. Γενικά προσπαθούμε σε ό,τι αφορά τις φυσιολογικές εκδηλώσεις όλων των παιδιών να συμμετέχουν και τα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας. Γιατί άλλωστε όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και αυτό πρέπει να διεκδικούμε και με αυτόν τον τρόπο να εκφραζόμαστε. Έτσι θα βρούμε φίλους και συμπαραστάτες στον αγώνα μας. Τα δημιουργήματα των παιδιών στην αίθουσα των κατασκευών ή στην αίθουσα της ζωγραφικής
έχουν πλέον ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Το κομμάτι το οποίο τους αφορά είναι το κομμάτι της τουριστικής προβολής της πόλης. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε τίποτα μέχρι στιγμής αντίστοιχο στην πόλη μας να λειτουργεί, αποφασίσαμε η Μέριμνα να αφορά αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά λοιπόν ζωγραφίζουν με οικολογικά υλικά, είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να το τονίζουμε και να το προσπαθούμε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και το περιβάλλον πρέπει να παίζει τον πρώτο ρόλο. Πάνω σε ξύλο ή σε κεραμίδι ζωγραφίζουν παλιά παραδοσιακά βεριώτικα σπίτια από την έρευνα μιας βεριώτιδας ζωγράφου της κυρίας Χρύσας Κωστοπούλου. Έτσι λοιπόν ζωγραφίζουν και αυτά πολλούνται και τα έσοδα δύο φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, πάνε εξ ολοκλήρου στα παιδιά. Ο Δήμος δηλαδή δεν κρατά το κόστος των υλικών, το δίδει προκειμένου τα παιδιά να έχουν ένα όφελος, να αισθάνονται χρήσιμα ότι αυτό που κάνουν βοηθά επί της ουσίας στη διαβίωσή τους. Εκτός λοιπόν από αυτά τα παραδοσιακά βεριώτικα σπίτια, ζωγραφίζουν αγιογραφίες, ετοιμάζουμε με παραδοσιακό τρόπο γλυκά του κουταλιού και λικέρ και πολλά πράγματα τα οποία έχουν και γιορτινό χαρακτήρα, δηλαδή γύρω από τα Χριστούγεννα κάτι με χριστουγεννιάτικη υφή, γύρω από το Πάσχα κάτι ανάλογα πασχαλινό. Η κύρια όμως εργασία είναι η τουριστική προβολή μέσω προϊόντων τα οποία προβάλλουν τη Βέρεια. Ο μεγάλος στόχος που πρέπει να κερδιθεί πάντα, μιλώ πάντα κατά τη γνώμη και άποψή μου, είναι η αξιοπρεπής διαβίωση. Είναι πρώτα απ' όλα η συμμετοχή. Είναι το να μη σε σπρώχνει με τον αγώνα διακριτικά ή μη διακριτικά κάποιος, προκειμένου να μη συμμετέχεις. Να κερδίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να επιλέγουμε πού και πότε μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε ισότιμα στα κοινά της πόλης και ευρύτερα της χώρας μας. Δεύτερον, να μπορούν όλο και περισσότερα παιδιά να εντάσσονται σε τέτοιες δομές, σε τέτοιες μονάδες, γιατί όπως συνηθίζω να λέω χαρακτηριστικά, και το καλύτερο κλουβί και το χρυσό κλουβί είναι κλουβί. Και η κοινωνικότητα είναι κάτι το οποίο όσα χρήματα και να έχεις δεν μπορείς να το αγοράσεις για το παιδί σου. Πρέπει να το βιώσει. Εδώ λοιπόν αν δεν βρει τίποτα άλλο ένα παιδί που θα έρθει, θα βρει την κοινωνικότητα. Θα βρει τον φίλο, την φίλη που μαζί θα βγουν έξω, που μαζί θα πάνε να χορέψουν, που μαζί θα δημιουργήσουν και έτσι δεν θα αισθάνεται μόνο. Εκτός αυτού του είδους οι δομές βοηθούν και σε κάτι ακόμα ουσιαστικότερο. Βοηθούν στο να μάθουν τα παιδιά κάποια βασικά χαρακτηριστικά επιβίωσης. Να μάθουν να μαγειρεύουν, να μάθουν να πλύνουν, να σιδερώσουν, να στρώσουν ένα τραπέζι. Ακόμα πιο μακριά, αν θα θέλουμε να δούμε μέσα στο μέλλον, όνειρο δικό μου και πολλών γονέων είναι επιτέλους η ελληνική πολιτεία, με όποιο όνομα κι αν είναι αυτή, αν εκφράζεται μέσω του Δήμου, μέσω της Νομαρχίας, του Υπουργείου, από τα πιο χαμηλά στρώματα μέχρι τα πιο υψηλά όταν λέμε πολιτεία, να σκύψουν με περισσότερη αγάπη επάνω στα άτομα με αναπηρία. Με ποιο τρόπο? Να ψηφίσουν καλύτερους νόμους, γιατί τα εκάστοτε νομοσχέδια της ειδικής αγωγής αποπροσανατολίζουν και δεν είναι ουσιαστικά παρόντα τη στιγμή που τα χρειάζονται και τα παιδιά και οι γονείς αυτών των παιδιών, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με πολύ αγάπη σκύβουν επάνω τους να τα βοηθήσουν. Δεύτερον, να υπάρχουν ουσιαστικές δομές υγείας γύρω από τα άτομα με αναπηρία. Γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένα μέρη, που δεν έχουν προσβάσεις να κατέβουν στην πόλη, να διεκδικήσουν, να έχει το παιδί τους ένα καλύτερο αύριο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να σκύψουμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και με τον τρόπο μας να τους φέρουμε κοντά μας. Δεν πρέπει η ελληνική πολιτεία κάθε φορά να έρχεται σε ένα σπίτι παλιό και να προσπαθεί με ένα απλό ασβέστομα να φρεσκάρει τα πράγματα. Το λέω παραστατικά και όπως το αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει σε αυτό το σπίτι να αρχίσουμε να διορθώνουμε πρώτα τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, τα βασικά πράγματα του για να επιβιώσει. Γιατί δυστυχώς αυτό που εισπράττω μέχρι τώρα είναι ότι κάθε φορά γίνονται πασαλήματα. Ουσιαστική δουλειά θα αργήσει πολύ να γίνει. Βέβαια, με την πάροδο των χρόνων, όλο και τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Δεν μας φτάνει. Δεν είναι αρκετό. Χρειάζονται πολλά. Υπάρχει πολλής κόσμος που υποφέρει, που ψάχνει να βρει διέξοδο, αλλά δεν μπορεί. Είναι παρήγορο να υπάρχουν δομές όπως το κέντρο Μέριμνας της Βέρειας. Είμαι πολύ περήφανη που ζω σε αυτή την πόλη,
με τους τόσο φιλόξενους ανθρώπους, με τους σωστά φιλάνθρωπους ανθρώπους που ξέρουν με ευαισθησία και διακριτικότητα να σταθούν στα άτομα με αναπηρία, που στηρίζουν όλες τις εκδηλώσεις μας, που στηρίζουν τα προϊόντα μας, που στηρίζουν την ύπαρξή μας. Πολύ βασικό αυτό για μια πόλη και η πόλη της Βέρειας το έχει. Το Σαββάτο 13 Δεκεμβρίου του 2008, στα πλαίσια του έτους αθλητισμού και νεολαίας που είναι το 2008 για τη Βέρεια και με αφορμή και την 3η του Δεκέμβρη Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑ, οργανώνουμε μια μεγάλη μουσική παράσταση αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου συγγραφέα ποιητή κυρίου Μάνου Ελευθερίου. Σε αυτή την παράσταση θα συμμετέχει ο κύριος Γιώργος Μπελίρης, που παρουσιάζει την εκπομπή «Εκτή αίσθηση», η κυρία Ελένη Αναγνώστου, μουσικός, θα συμμετέχει η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Βεργίνας και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι θα τραγουδήσουν και θα διαβάσουν πεζά κείμενα και ποίηματα του ποιητή. Φιλοδοξούμε εκείνη την ημέρα να έχουμε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου, που όπως και όλες τις άλλες χρονιές που έχουμε κάνει τέτοιου είδους προσπάθειες, είναι δίπλα μας και μας βοηθά με κάθε τρόπο. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω οπωσδήποτε πρώτα απ' όλους τη Δήμαρχο Βέρειας, κυρία Χαρίκλια Ουλσουτζόγλου Γεωργιάδη, που είναι δίπλα μας με κάθε τρόπο, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Τον Νομάρχη Μαθίας κύριο Κώστα Καραπαναγιωτίδη, που δεν ξεχνά και σε οτιδήποτε χτυπήσουμε την πόρτα του είναι πάντα παρόν. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του τόπου μας, της πόλης μας, που είναι αρρωγοί και βοηθοί στις προσπάθειές μας. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Παντελεήμονα, αλλά και ανθρώπους από μεγάλες επιχειρήσεις του νομού που βοηθούν όσο μπορούν ως χορηγοί στο έργο μας. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλους τον απλό κόσμο, που είναι δίπλα μας, όπως είπα και πριν, σε κάθε έκφρασή μας, στην καθημερινότητά μας. Επίσης να τονίσω πως θα παρακαλούσα πολύ, πάνω και πέρα από τίτλους, από το ότι είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου και η Διευθύντρια, είμαι πάνω απ' όλα η μητέρα του Χαράλαμπου, ενός παιδιού 22 χρονών με σπαστική τετραπληγία. Αυτό για μένα θα ήταν η καλύτερη τιμητική διάκριση και τίποτα άλλο.